Από εκεί είχαμε τις τεράστιες θυσίες, μια από τις οποίες ήταν βέβαια το ολοκαύτωμα των 45 και πλέον χιλιάδων Εβραίων πολιτών της Θεσσαλονίκης που είχαν το γνωστό τέλος τα ναζιστικά στρατόπεδα, τα κρεματόρια του τρίτου πολιτισμού του Ράιχ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα αποτείουμε φόρο τιμή στη μνήμη τους, όπως επίσης αποτείουμε φόρο τιμή στη μνήμη και των 2.000 και πλέον Θεσσαλονικαίων, τα λέγαμε και προηγουμένως, οι οποίοι εκτελέστηκαν στη διάρκεια της κατοχής από τους Ναζί, είτε διότι δραστηριοποιούνταν στις εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις και πρωτίστως το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και την ΕΦΟΝ, είτε γιατί έκρυβαν Άγγλους στρατιώτες που καταζητούνταν από τους Ναζί, είτε γιατί δεν υπήρχε γιατί. Διασήμαντον αφορμή στην κυριολεκσία, εφόσον δεν του γέμιζε το μάτι του